αυτή τη στιγμή είναι εκτός ελέγχου είναι η Πισκαλιά στην Ανόγυρα, που είναι τεραστίων διαστάσεων, και η Πισκαλιά στην Επισκοπή. Όσον αφορά την Παρεκκλησιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, όμως εκεί παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες πισκαλιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Αύριο, με το πρώτο φως της ημέρας, τα ψηφικά μέσα θα επιχειρήσουν και πάλι, έτσι ώστε αυτές οι πισκαλιές να τεθούν υπό πλήρην έλεγχο και τελική κατάσβεση. Οι καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα, κυρία Κεμιτζή, βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης ή δυσχεραίνουν το έργο? Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι στην περιοχή, που ήταν ένα στοιχείο το οποίο ενεδέχθηκε πάρα πολύ γρήγορα τις πισκαγιές και έκανε το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά δύσκολο. Και απόψε όλες οι επίγειες δυνάμεις θα εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει, ούτως ώστε να θέσουν υποπλήρην έλεγχοντες πισκαγιές στην Ανόγυρα και στην Επισκοπή. Κυρία Κεμιτζή, όπως μας είπε και ο συνάδελφος Θεάς Ιωάννου, η αστυνομία μαζί με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ερευνούν διάφορες πληροφορίες γιατί δημιουργούνται εύλογες υποψίες. 7 πυρκαγιές όλες μετά τις 2.30 το μεσημέρι είναι λίγο το να είναι συμπτωματικό. Όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Είτε αυτό είναι από αμέλεια, είτε είναι κακόπουλη πράξη. Κάνουμε θερμή έκκληση προς το κοινό, αν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, αν έχει δει οτιδήποτε, να το καταγγείλει στην αστυνομία, ούτως ώστε να βοηθηθεί το έργο της αστυνομίας για να δούμε από πού ξεκίνησαν αυτές οι πυρκαγιές. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας και την τελική κατάσταση, και η πυροσβεστική υπηρεσία θα διερευνήσει τα αίτια των πυρκαγιών αυτών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε φυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις, κυρία Κεμιτζή? Βεβαίως θα είναι σε όλες τις περιοχές που έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σήμερα. Θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν εκεί, αφού, όπως έχω προαναφέρει, θα εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει και έτσι θα μπορέσουν να θέσουν υποέλεγχοντες πυρκαγιές και να τις για τελική κατάσβεση. Γιατί ακόμα και στην Παρεκκλησιά, που είναι υποέλεγχο, εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες πυρκαγιάς, που με το πρώτο φως της ημέρας και τους πρώτους ανέμους είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αναζωπηρωθούν. Γι' αυτό όλες οι προσπάθειες είναι για τελική κατάσβεση απόψε το βράδυ.